θέλω να πάμε να μιλήσουμε για τον αγαπημένο μας νομό Λασιθίου. Να μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση, έργα, σχεδιασμό, όλα αν τα πούμε. Μα είναι σωστό που λέμε στον αέρα ότι ο πιο αγαπημένος μας νομός είναι το Λασίθιο? Αφού εντάξει, εγώ έχω καταγωγή. Και εσύ έχεις καταγωγή από εκεί, τι κάνουμε τώρα? Δεν ξέρω, μας τιμά, αυτό είναι το θέμα, κατάλαβες. Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Χαίρομαι που το Λασίθιο μας είναι ο αγαπημένος νομός εσάς. Όπως και σε εμάς, αλλά η ιδιαιτερότητα του Λασιθίου νομίζω έχει να κάνει με τους ανθρώπους, με το πολιτισμό που έχει και με την προσέγγιση όπου βλέπουμε τα πράγματα στην καθημερινότητα και ιστορικά, αν το δούμε και από παλιά, ο νομός Λασιθίου είχε μια διαφορετική προσέγγιση ακόμα και στο πολιτισμό. Και αν θα πάμε ακόμα πιο πολύ παλιά χρόνια, η Ανατολική Κρήτη ήταν η Αιτιοκρήτη. Α, παπά. Είναι ο Γιάννης Ανδρουλάκης, κυρίες και κύριοι, είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου και όπως καταλαβαίνετε έχει αγάπη στον τόπο του. Και έκανε πολύ δυναμικό intro, δυναμικό μπάσιμο που λέμε. Εν τω μεταξύ βλέπω και μια δυναμική σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό για το αύριο στο Λασίθι. Ναι. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε το στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειάρχη του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη. Πάνω σε αυτό κουμπώνουμε τους βασικούς άξονες, τους τέσσερις βασικούς άξονες. Για πρώτη φορά μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι έχουμε μια ανθρωποκεντρική διαχείριση σε όλους τους άξονες και οι προσεγγίσεις πάντοτε που δίνουμε πέρα από τους άξονες είναι η συνεργατικότητα, η δημιουργία των δυναμικών που χρειαζόμαστε με τις τοπικές κοινωνίες και με τους δήμους και τους φορείς για να δώσουμε και αυτό το οποίο θέλει και ο τόπος, την ανάπτυξη και τις νέες θέσεις εργασίας. Λοιπόν, να δούμε λίγο το αναπτυξιακό πλάνο για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για την περίοδο 2024-2028, μιλάμε έτσι. Να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι στοχεύσεις. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή και η περιοχή μας, ο νομός Λασιθίου αλλά και όλη η Κρήτη, βιώνει ίσως μία από τις χειρότερες χρονικές περιόδους σε σχέση με το νερό. Και το βλέπετε κι εσείς, μιας που το νερό το οποίο είναι στον Αποσελέμη προέρχεται από το οροπέδιο Λασιθίου, οπότε όταν δεν βρέχει στην περιοχή την ορεινή του Λασιθίου, μειώνεται και η στάθμη στο Αποσελέμη. Και είναι κάτι το οποίο επηρεάζει όλη την Ανατολική Κρήτη και το Ηράκλειο και τη Χερσόνησο και τα Αμάλια. Και αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει να μπούμε σε σχέση πάντοτε και με την κλιματική αλλαγή και την κρίση, να κάνουμε μια ορθολογική διαχείριση του νερού. Έχουμε 11 ΤΟΕΒ στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, όπου θα λέγαμε ότι είμαστε μια γροθιά, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά, ο στόχος είναι κοινός, αλλά και οι τοπικές δημοτικές επιχειρήσεις διαχείρισης νερού, τόσο του Αγίου, της Ιεράπετρας και της Σιτίας, έχουμε ένα μείγμα συνεργατικότητας όπου προσπαθούμε άμεσα να λύνουμε ζητήματα. Και να σας αναφέρω το σχεδιασμό. Αυτή τη χρονική στιγμή έχουμε μελετητικά σε φάση οριστικής μελέτης δύο νέα φράγματα. Ένα στην Κάτω Ζάκρο, όπου και να πούμε για την ιστορία προχωρούν κανονικά και γρήγορα οι εντάξεις στην Κάτω Ζάκρο μαζί με τα μινωικά ανάκτορα όλης της Κρήτης, οπότε θα αποκτήσει και αυτή η περιοχή μια δυναμική. Έχουμε την λιμνοδεξαμενή στο Κουτσουνάρι, Κουτσουρά επάνω, όπου την ετοιμάζουμε. Ολοκληρώσαμε τη φάση μιας άλλης λιμνοδεξαμενής στο Κρούστα και μπαίνουμε μέσα στο καλοκαίρι την μελέτη για να διαχειριστούμε 20 νέες θέσεις και 20 νέες προτάσεις για την διαχείριση του νερού με λιμνοδεξαμενές και μικρά φράγματα. Αυτές τώρα για τις θέσεις, για τη χωροθέτηση, τα έχουμε βρει τώρα, υπάρχει δηλαδή η αγαστή, γιατί καμιά φορά ξέρετε το κάθε το, πόσο κάθε το, τώρα μπορεί να έχει διαφορετικά θέλω. Να σας πω σε αυτό. Ξεκινάμε από τις ήδη παλιές υπάρχουσες μελέτες, οι οποίες δεν μπήκαν σε φάση ολοκλήρωσης, άρα έχουμε μια χή δυναμική να ξεκινήσουμε. Και το δεύτερο, πάμε με το σχεδιασμό το οποίο έχουμε κάνει ολιστικά, όπου μας ενδιαφέρει και να εμπλουτίσουμε τον υδροφόρο ορίζοντά μας και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες όταν θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα να μην υπερβούν δια της υπερχείλησης ζητήματα καταστροφικά όπως είχαμε. Βέβαια, ένας σχεδιασμός ο οποίος ξεκίνησε έχει χρόνο, οπότε και εμάς το ζητούμενο είναι
να είμαστε έτοιμοι να οριμάσουμε μελετητικά και να διεκδικήσουμε κονδύλια τα οποία αφορούν τη διαχείριση του νερού. Και να αναφέρω σε αυτό, μιας που μιλάμε για τα κονδύλια, ότι μέσα από το στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας Κρήτης και της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θέλουμε ισχυρές περιφέρειες, ισχυρές περιφέρειες όπως την περιφέρεια της Κρήτης, για να μπορούμε δυναμικά να πάμε την επόμενη φάση. Και ο σχεδιασμός φτάνει μέχρι το 2030. Μέχρι το 2030. Μόνο για το νερό 2030. Και όχι μόνο. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο αναφερθήκαμε σαν πρώτη προτεραιότητα την οποία βάζουμε. Όμως δεν μπορούμε να μην πούμε ότι έχουμε τη δυναμική του τουρισμού. Οπότε στα πλαίσια της βιωσιμότητας και της ποιοτικής οικονομίας την οποία θα θέλουμε να έχουμε, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο αφορά την παραγωγή και την αγροτική οικονομία. Το οποίο έχει να κάνει και με τη διαχείριση των υποδομών, τους νέους βιολογικούς όπου προχωράμε. Προχωράμε τους βιολογικούς στην περιοχή στον Μακρύ Γυαλό, όπου επιτέλους αυτό, είναι δηλαδή, ένα έργο εντάξει, τέτοια περιοχή, παραλιακό θέρετρο με τέτοια δυναμική και δεν έχει βιολογικό ακόμα. Ναι, και προχωράει κανονικά, έχει γίνει η εγκατάσταση του εργολάβου, ευελπιστούμε στα επόμενα 2 χρόνια να το έχουμε, να έχει ολοκληρωθεί. Είναι ένα έργο το οποίο υλοποιεί ο Δήμος της Ιεράπετρας και είμαστε και σε μια συνεννόηση να ετοιμάσουμε τις ανάγκες σε βιολογικούς σε όλη την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, σε συνεργασία πάντοτε με τους Δήμους, έτσι ώστε αυτό το οποίο θα πρέπει να έχει περιοχή σαν υποδομή, γιατί οι υποδομές είναι και η οδοποιία. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, μιας που έχουμε... Α, το ανοίξουμε τώρα, πάμε και σε αυτό. Στην οδοποία. Βέβαια. Έχουμε ένα δίκτυο 1.200 χιλιόμετρα στην ευθύνη της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Είναι τεράστιο, το αντιλαμβάνεστε. Άρα οι έννοιες των υποδομών, η συντήρηση των υποδομών, η διασύνδεση, η διαδημοτική και η συριακή διασύνδεση, την οποία σχεδιάζουμε μέσα από μεγάλες παρακάμψεις που υλοποιούμε, έχουν να κάνουν τον επίκεντρο, την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, του επισκέπτη και την βιωσιμότητα. Πάμε σε μια μεγάλη παράκαμψη, την οποία είναι στα σκαριά, μάλλον η προσπάθεια να τροπολογηθεί εδώ και χρόνια. Μιλάμε για την παράκαμψη Ελούντας, στο σχίσμα Ελούντας, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Τι γίνεται, ναι, πού βρισκόμαστε? Εκεί προχωράμε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Έχει γίνει η ανάθεση στο μελετητή. Έχουμε βάλει ένα χρονοδιάγραμμα να τελειώσουμε τα περιβαλλοντικά και να ξεκινήσουμε αυτό το διάστημα τα περιβαλλοντικά και να είναι ολοκληρωμένοι μαζί με τα τεύχη δημοπράτησης μέχρι τέλος του χρόνου, το αργότερο αρχές του επόμενου χρόνου, για να μπούμε στη φάση της υλοποίησης. Και είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει μια ανάσα τεράστια στην Ελούντα, συν το γεγονός ότι, όπως ξέρετε, η περιοχή της Ελούντας και η ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου έχει το μεγαλύτερο αριθμό πεντάστερων κλινών, άρα και των πιο απαιτητικών επισκεπτών. Έτσι είναι. Άρα το να δημιουργήσεις τις σωστές υποδομές και να είναι και οι επισκέπτες μας ευχαριστημένοι, που θέλουμε και οι πολίτες μας πρώτα να είναι ευχαριστημένοι και να ζουν σε ένα ποιοτικό χώρο και ένα τόπο ο οποίος είναι ορόσημο για την ιστορία, να διαχειριστούμε την επόμενη μέρα έτσι ώστε και να έχει δυνατότητες και για νέες επενδύσεις, πάντοτε βάζοντας. Εκεί βεβαίως να πούμε ότι μεταξύ Αγίου Νικολάου και Ελούντας, λίγο με τον Αγίου Νικολάου, έχουμε και το νέο μεγάλο τουριστικό project, έτσι μιλάμε για. Ναι, είναι μεγάλο, το μεγάλο, πραγματικά αρκετά μεγάλο, στα πλευρά αναφέρεστε. Στα πλευρά βέβαια. Ένα μεγάλο πρωτοποριακό project, όπου ενημερωτικά, έτσι δημοσιογραφικά μας λένε ότι έχουν ξεκινήσει από τώρα οι κρατήσεις. Αλήθεια τώρα. Wow. Οπότε, το οποίο υποτίθεται ότι θα βγει, ότι θα ολοκληρωθεί, πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία? 28. Το 28, ναι, και έχουν ήδη κρατήσει. Ναι, φανταστείτε τι γίνεται, έτσι. Γιατί η μοναδικότητα της περιοχής, αυτό το οποίο λέμε, έχει να κάνει και με το τοπίο και με το πολιτισμό. Και η ιδιαιτερότητα του τοπίου στο Λασίθι, εσείς που είστε από εκεί και οι επισκέπτες που έχουν έρθει στην περιοχή μας, έχουν δει την αντίθεση, η οποία είναι τρομερή και ουσιαστική. Για να αναδείξεις όμως αυτή την μοναδικότητα, θέλεις και ένα σχέδιο, μια συνεργατικότητα. Βέβαια. Να αναδείξεις την ενδοχώρα. Εμείς δίνουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι έχουμε μια πιεσμένη περιοχή στα παράλια, οπότε πρέπει να αναδείξουμε την ενδοχώρα. Γι' αυτό και αν θα δείτε, οι οδοποιίες οι οποίες τρέχουμε είναι συνθετικές, συνδέουν τον ορεινό άξονα και τον ορεινό όγκο, έτσι ώστε να πάμε και σε μια νέα προοπτική ανάπτυξης στην ενδοχώρα. Και εκεί πέρα είναι η αυθεντικότητα. Η αυθεντική Κρήτη, η αυθεντική περιοχή είναι ουσιαστικά στα ορεινά και όχι τόσο πολύ στην θάλασσα. Αλλά εσείς έχετε και μοναδικά διαμέρισμα.
διαμάντια στη θάλασσα, που επίσης είναι αυθεντικά. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, για να πούμε για το ξερόκαπο. Ναι, είναι απίστευτο το ξερόκαπο. Να πούμε γιατί να πούμε, για τη Ζάκρο να πούμε, γιατί. Μάλιστα, χθες γιατί, για τον Ήτανο, για να πούμε, Ήτανο, για την Ερμόπουλη, γιατί να πούμε, τι να πούμε, δεν έχουμε λόγια πια. Ξέρετε τώρα όμως ποιο είναι το θέμα. Τώρα βάζετε και ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την ανθεκτικότητα την οποία θέλουμε να έχει η περιοχή. Δεν θέλουμε να χάσει αυτή την ομορφιά, οπότε και όλοι είναι πάνω σε ένα πλαίσιο ουσιαστικό. Μιλάμε και την ανθεκτικότητα του τουρισμού της περιοχής, γιατί και οι υποδομές είναι μέρους της ανθεκτικότητας, αλλά και η μοναδικότητα του τοπίου την οποία προστατεύουμε. Και έχετε δει την αγωνία την οποία έχουν όλοι οι κάτοικοι του Λασιθίου για την προστασία των περιοχών. Αναφέρω τα ζητήματα τα οποία είχαμε όταν μιλούσαν για να μπουν στην περιοχή της Ελούντας οι ανεμογεννήτριες μέσα στη θάλασσα. Βέβαια. Όπου ήταν ένα κάζους μπέλι για την περιοχή, για τους κατοίκους. Αλλά νομίζω ότι στην πορεία του χρόνου η επιχειρηματολογία η οποία αναπτύχθηκε από το Δήμο και από εμάς κάνει ένα hold τεράστιο σε αυτές τις σκέψεις. Έτσι είπε και ο υπουργός, ο κ. Σκυλακάκης πρόσφατα. Για τον Αθερινόλακο, δεν είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και γι' αυτό... Θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Γιατί ο Δήμαρχος νομίζω ότι λέει ότι υπάρχει και εκεί θέμα, υπάρχουν ενστάσεις. Σε αυτά τα ζητήματα πηγαίνουμε όλοι μαζί με την τοπική κοινωνία και με τους Δήμους και διεκδικούμε το καλύτερο. Γι' αυτό λέμε θα τα δούμε μαζί με τους πολίτες. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα σχέδιο να πούμε είναι αυτό. Έχουμε μόνο μία φιλολογία και φιλοσοφία το τι μπορεί να γίνει. Οπότε και εμείς κρατάμε δυνάμεις. Κρατάμε δυνάμεις. Α, δυνάμεις είπαμε. Ωραία, το κρατάμε. Για να πάμε τώρα και στο ΒΟΑΚ λίγο, κύριε Ανδρουλάκη. Εκεί τώρα λοιπόν, το πρώτο έργο του ΒΟΑΚ, του νέου ΒΟΑΚ που συμβασιοποιήθηκε, ήταν το Λασιθιώτικο, το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Δεν λέει να πάρει όμως κανονικά μπροστά, δηλαδή γερά-γερά μπροστά. Να σας πω, έχουμε τις εξής δύο εξελίξεις. Η πρώτη εξέλιξη ήταν ότι στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, στο σημείο το οποίο είναι τα γεωμετρικά μέσα στο δρόμο που έχουν βάλει ο ανάδοχος, εκεί έχει συντελεστεί η απαλωτρίωση. Και έχουμε και το δεύτερο κομμάτι, μια δεύτερη ταχύτητα θα έλεγα για το έργο, που δεν έχει συντελεστεί η απαλωτρίωση και έχουμε τις δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες θα είναι από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Οπότε και ο ΒΟΑΚ για μας, έτσι όπως το αναλύουμε, έχει δύο ταχύτητες. Αυτό το οποίο μπορεί να τρέξει, όπου έχουν μπει και κάνουν τα πρανή, και αν θα δείτε, προχωράνε αρκετά γρήγορα τα πρανή. Και η δεύτερη ταχύτητα είναι αυτή την οποία σας είπα, που περιμένουν και εμείς και οι συμπολίτες μας να δικαιωθούν, γιατί είναι κρίμα και άδικο να έχουν μια τόσο πολύ χαμηλή, θα έλεγα. Το έχουμε αναδείξει πολλές φορές και εμείς εδώ και από την εκπομπή και ως όμιλος. Έχουν τα δίκια τους, γιατί έχουν σε κάποιες περιπτώσεις είναι και λίγο εξευτελιστικές οι τιμές. Και επιπλέον ήρθαμε σε μια συνεννόηση, κάποια έργα τα οποία ήθελε τοπική κοινωνία, όπως μια γέφυρα το οποίο να ενώνει το ΒΟΑΚ με την Νεάπολη, την ιστορική περιοχή του Αγίου Νικολάου και του Λασιθίου, προχώρησε και μάλιστα πριν λίγο καιρό δώσαμε τα περιβαλλοντικά. Οπότε έχουμε και μια συνεργασία από εκεί, έτσι ώστε να διαχειριστούμε. Τρέχει και το άλλο κομμάτι της Χερσόνησος Νεάπολης, προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Αν θα έρθετε και θα ήθελα να ερχόσασταν από τη μεριά του Λασιθίου, όχι να βλέπετε μόνο την εξέλιξη των έργων όπου είναι εκεί μπρος στο σελινάριο που προχωράει γρήγορα. Φεύγουμε κιόλας. Οπότε κάτι βλέπουμε. Το θέμα είναι να έρχεστε πιο τακτικά και να βλέπετε κι εσείς την πορεία όλων των έργων των οποίων έχουμε στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, αλλά και να βλέπετε και την ιδιαίτερη ζεστασιά που έχει και ο τόπος και Λασιθιώτες, όπου είναι λίγο πιο έτσι, έχουν ένα άλλο είδος πολιτισμού, ο οποίος πραγματικά αυτή η ιδιαιτερότητα είναι μοναδική. Και το άλλο το οποίο συνεχίζουμε να λέμε είναι ότι διεκδικούμε από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι και τη Σιτία. Βέβαια, μέχρι και τη Σιτία. Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε δυναμικά, πάντοτε να είναι προτεραιότητά μας, γιατί όταν θέλουμε μια ισχυρή περιφέρεια, όταν θέλουμε την ανάπτυξη να τη δώσουμε παντού και να μιλήσουμε για τις υποδομές όπου σχεδιάζουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε αυτόν τον ουσιαστικό δρόμο για το Λασίθι. Και με το ίδιο σθένος λέμε ότι θέλουμε από τα Χανιά μέχρι και τη Σιτία. Από την Κίσαμο μέχρι και τη Σιτία. Και όλοι μαζί στην Κρήτη, στην περιφέρεια Κρήτης, διεκδικούμε ο καθένας αυτό το οποίο θέλει και αυτό το οποίο έχει ανάγκη και ο τόπος. Άρα και αυτό το οποίο λέμε για το Λασίθι, ότι θα πρέπει να ανοίξουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον Άγιο Νικόλαο
μέχρι τη Σιτία. Έχουμε βέβαια και τη. Εντάξει, καλό ο ΒΟΑΚ, έχουμε και την παλιά Εθνική Οδό και τις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας και στο δικό σας νομό και σε άλλους νομούς. Η περιφέρεια έχει βγάλει μεγάλες εργολαβίες. Ναι. Εκεί προχωράμε. Προχωράμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο μεγάλες εργολαβίες. Η πρώτη εργολαβία που έχουμε αφορά την οδική ασφάλεια. Όπου εκεί κάνουμε για πρώτη φορά μια διαχείριση τέτοια και να δεικνύουμε για τη νοοδοποιία αυτήν τους ορεινούς όγκους του Λασιθίου και γι' αυτό και μιλάμε ότι χρησιμοποιούμε την διαχείριση των ορεινών όγκων και τη σύνθεση του ορεινού όγκου της δίχτυς και την ενοποίησή τους που είναι κάτι μοναδικό για τα επόμενα χρόνια. Αν σκεφτούμε ότι ακριβώς από κάτω θα είναι το 28 το αεροδρόμιο του Καστελίου. Ναι. Οπότε η διασύνδεση και η ανάδειξη του ορεινού όγκου θα δώσει και μία άλλη προοπτική και για το χειμερινό τουρισμό. Και τα χωριά μας, και τα χωριά. Λάκη, θα δείτε κι εσείς ότι αν θέλουμε να πούμε ότι ενισχύουμε την ενδοχώρα, θα πρέπει να ενισχύσουμε και να φτιάξουμε με τα προγράμματα τα οποία τρέχουμε τόσο της οδικής ασφάλειας όσο και στα σημεία τα οποία έχουμε βάλει αρκετά σημεία, γύρω στα 90-95 σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας σε όλο το δίκτυο της περιφερειακής ενότητας, όπου προτεραιότητά μας είναι τα χωριά. Γιατί θέλουμε και βλέπουμε στην πορεία του χρόνου ότι με την κρίση την οικονομική που είχαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια υπήρχε μια μετακύληση των ντόπιων προς την ενδοχώρα. Και για οικονομικούς λόγους και το γεγονός το άλλο ζήτημα ότι τα πιο πολλά σπίτια έχουν γίνει Airbnb πια, που το συναντάμε και αυτό. Αλλά και το δεύτερο που είναι σημαντικό είναι ρεαλιστικό να πούμε ότι δημιουργούμε μια μικρές οικονομίες τοπικής κλίμακας με επίκεντρο μια σειρά από διαδρομές και χωριά και κοινότητες η οποία έχει το κάθε ένα δικό της διαφορετικό πολιτιστικό απόθεμα. Από τις Λιθίνες μέχρι το Χανδρά, από τον Κρούστα μέχρι το Κράσι, σωστά. Σωστά. Το Κράσι είναι... Από τον Τζερνιάδο μέχρι όπου θέλετε. Ναι. Το Κράσι είναι παρακάτω, αλλά είναι στο... Αλλά επειδή περνάμε για να πάμε στο Ροπέδιο, το αγαπάμε. Από τον Τζερνιάδο μέχρι οπουδήποτε, έτσι δεν είναι. Τώρα που είπες... Μέχρι το Καστέλι και τη Φουρνή. Και τη Φουρνή. Άντως τώρα που είπες Λιθίνες, γιατί και εκεί, σε αυτή την περιοχή, έχουμε πολλά σπίτια που αξιοποιούνται με Airbnb πλέον τα τελευταία χρόνια. Ισχύει στις Λιθίνες. Κάτι Λιθίνες, γίνεται εκεί και στο δικό δίκτυο. Μακάρι όμορφο χωριό αυτό, να Λιθίνες, το περπατήσεις. Ναι. Και μάλιστα οι Λιθίνες πέρα από την ομορφιά την οποία έχει, αν θα δείτε και αν το είναι εντελώς διαφορετική εικόνα όταν είσαι πάνω στην Εθνική Οδό, στο επαρχιακό δίκτυο και εντελώς διαφορετική εικόνα όπου υπάρχει μέσα, όπου θα δείτε 3-4 μαγαζιά με τοπική κουζίνα να αυξάνονται, που σημαίνει ότι έχει ζήτηση το συγκεκριμένο χωριό, γιατί έχει και μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, αν το παρατηρήσετε στις Λιθίνες. Έχουμε και την εικόνα, έχουμε και την εκκλησία ακριβώς στο κέντρο του χωριού, η οποία είναι μοναδική. Συγγνώμη έτσι. Τώρα, τα ξέρουμε. Έχω πάει που λέει και η γνωστή διαφήμιση. Και εκτός το γεγονός ότι οι Λιθίνες, πιάσαμε ένα χωριό το οποίο μπορεί πολλοί κάποιοι κάτοικοι να μην το γνωρίζουν, πολλοί έτσι από την Κρήτη, αλλά έχει και την ιστορικότητα μιας που ήταν και ένα σημείο επαναστατών κριτικών. Βεβαίως. Να μην τα ξεχνάμε. Σωστά. Και το κάθε ένα μέρος στην ιστορία την οποία έχει δώσει στη σύγχρονη, αλλά και είναι και ένα σημείο το οποίο έχει και αυτό τη δική του διαδρομή και στο χρόνο και θα την έχει και στην πορεία του χρόνου, μιας που θα είναι ακριβώς στο κέντρο μεταξύ του νέου οδικού άξονα που ετοιμάζουμε στο ΝΟΑΚ μεταξύ Σιτίας και Μακρύ Γυαλού, όπου είμαστε στη διαδικασία των μελετών, της ορίμασης, της ανάθεσης των μελετών, για να διασυνδέσουμε Σιτία και Μακρύ Γυαλό με αυτό το άξονα, οπότε οι Λιθίνες θα είναι ακριβώς στο κέντρο αυτής της διαδρομής. Άρα σημαίνει ότι οι Λιθίνες στην πορεία του χρόνου θα είναι 10 λεπτά από το Σιτία και 10 λεπτά από το Μακρύ Γυαλό. Αμήν. Και να φανταστείτε ότι δεν έχουμε περιουσία στις Λιθίνες, απλά έτυχε να έχουμε περάσει. Και είναι τόσο όμορφα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ. Εγώ ευχαριστώ, και αυτό το οποίο θα ήθελα κλείνοντας να αναφέρω είναι, επειδή μπαίνουμε σε μια θερμή έτσι περίοδο και μια δύσκολη αντιπυρική περίοδο λόγω της ξηρασίας, όλοι οι συμπολίτες μας να συμμετέχουν, να είναι προσεκτικοί, να καθαρίσουν τις αυλές τους, τα χωράφια τους από τα ξερόχορτα, για να έχουμε και εμείς την δυνατότητα να διαχειριστούμε κρίσεις με φωτιές, οι οποίες ευχόμαστε να μην έρθουν ποτέ. Διακόπες που θα κάνετε?
Σε ξέρω, θα πω. Θα δούμε. Πάτσα το κουμπί.